Η κατάσταση ήταν λίγο θολή. Ναι. Θα κατέβει, θα κατέβει. Ναι. Εσύ τον υποστήριξες, του πες κατέβα ή ήσουν όχι. Τι το φανταζόμουν. Είπες εσύ. Χωρίς να την έχω ρωτήσει, το φανταζόμουν. Του πας το καλύτερο. Ας το καλύτερο. Θα μπλέξουν. Γιατί. Γιατί. Με το αίσθητο της συζύγου και της αγάπης και το προστατευτικό. Είναι η πολιτική στην Ελλάδα και γενικά στον κόσμο. Δεν ξέρω όμως για τον κόσμο, αλλά για την Ελλάδα μπορώ να πω. Σε όλο τον κόσμο, τόσο όσο γίνεται. Ναι. Μόνο ένας θέλει να πάει μπροστά. Θέλει πολλά για να βγεις μπροστά, εκτός από το... Ναι, τόσο μπροστά. Εκτός από το σθένος και την πυγμή που χρειάζεται να έχεις, πρέπει να έχεις και υπόβαθρο, κακά τα ψέματα, οικονομικό. Σήμερα όλοι παρετούνται. Μην πεις ότι παρατήσεις και εσύ. Ναι, ναι. Τι? Για ποιο θα έχει ο Άδωνης. Δεν χρειάζεται πια ο Άδωνης κανέναν. Φτιάξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο μηχανισμό που μπορεί να τον έχει κοντά του ανά πάσα στιγμή χρειαστεί. Άντε, εγώ σε κάθε ομιλία, σε κάθε παρουσία, σε κάθε συγκέντρωση ήσουν μπροστά, ήσουν πρώτη. Εγώ όλο αυτό το διάστημα, σε κάθε προεκλογική περίοδο ήμουν κοντά του, σε κάθε συγκέντρωση μεγάλη ήμουν δίπλα. Απλά ήμουν περισσότερο για ψυχολογική υποστήριξη. Αυτή τη φορά. Ήταν και πρακτικά. Βγήκε το λάδι. Αλλά. Τι δουλειέ έκανε, λέγε. Όπου έβλεπα κενά, τα κάλυπτα. Από τα social media. Οτιδήποτε. Από τα social media, από τι μεγάλε συγκεντρώσει, από τα τηλεοπτικά συνεργεία που έπρεπε να καλύψουν τι συγκεντρώσει αυτέ. Από την οργάνωση για τα σποτ, από την οργάνωση για τι εκδηλώσει, από την οργάνωση για τον αποκρούει καρφιά. Είδα ένα μήνυμα χθε που ανέβασε στο Twitter. Ζε Σουή Νέα Δημοκρατία. Ναι, αυτό έγινε χαμός χθες. Ναι, ήταν τελείως χιούμορ. Εντάξει, όποιος δεν έχει χιούμορ, λυπάμαι να το αποκτήσει. Γιατί επικρίθηκε. Ήταν ότι. Τις γράψαν από κάτω και καλά και κακά. Δεν το κατάλαβαν. Ας πούμε εντός εισαγωγικών ότι συμπαρίσταμε. Αλλά ήταν ειρωνικό περισσότερο. Δεν. Εγώ μετά από όλο αυτό είπα εντάξει, δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή τώρα εσύ δηλώνεις δεν μετέχεις. Πρακτικά όχι πια, δεν γίνεται. Έχω αφήσει τα παιδιά μου, το σπίτι μου, τις δουλειές μου, την οικογένειά μου. Δεν είναι, άφησα τη ζωή μου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ κάθε μέρα. Να αφήνει τους υποψήφιους να κάνουν την τρέλα τους και να κοιτάξει τον εαυτό τους, λέω εγώ. Λέω εγώ, σιγά. Γιατί έχεις πολλά άλλα πράγματα τα οποία κάνεις. Σιγά σιγά. Τι οργανώνεις, τι θέλεις. Ετοιμάζομαι να κάνω συναυλίες στο εξωτερικό από τον Ιανουάριο. Ελπίζω να τα καταφέρω δηλαδή, γιατί έχω μείνει πάρα πολύ πίσω και με το μωρό και με τον Άδωνη. Έμεινε πολύ πίσω η δουλειά μου, η μουσική, σχεδόν. Αλλά ελπίζω να μπορέσω από το χρόνο να ξεκινήσω πάλι τις συναυλίες μου έξω, γιατί εδώ δε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε αυτό το τομέα και στους άλλους, αλλά πόσο μάλλον στον καλλιτεχνικό. Και θα δούμε, πάλι συζητάμε τηλεοπτικά, θα δούμε. Ναι, επανέρχονται τα τηλεοπτικά, επανέρχονται. Αυτά υπάρχουν γενικά. Θα το έκανες. Τώρα αρχίζω σιγά σιγά να το σκέφτομαι πιο σοβαρά. Ναι. Τι θα σου άρεσε να κάνεις, επιστρέφοντας. Θα μου άρεσε. Μου έχουν ήδη προτείνει κάτι που μου αρέσει. Είναι και αυτό όμως πολύ, είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Θα δούμε. Πιο πρώιμο στάδιο από αυτό που βρέθηκες με το προεκλογικό. Εκεί ήμουν τελείως απροετοίμαστη. Αποκλείεται. Ήμουν τελείως απροετοίμαστη. Ποιο θεωρείς ότι ήταν το πιο βρώμικο χτύπημα που δέχτηκε ο Άδωνης? Του Μάκη Βορύδη. Ναι. Μα είναι φίλος ο Βορύδης και συνήθως από τους φίλους έρχονται. Κάτι τέτοιο περιμένεις τους ή άλλους, οπότε περιμένεις τα μαχαιρώματα. Τουλάχιστον δεν ήταν επισόπλατο το μαχαίρωμα, ήταν κατευθείαν στην καρδιά.